Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την Εμείς πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί από ό,τι μάθαμε και από την κυρία Παναγιωτοπούλου, δεν έχει πάρει πράσινο φως ούτε από τον ΕΜΑ ούτε από τον FDA το οποιοδήποτε ενέσιμο σκεύασμα για διαβητικούς για να δίνεται για απώλεια βάρους. Εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις ορολογίες, με τις ονομασίες των προϊόντων. Το σκεύασμα για το οποίο έχει προκληθεί μεγάλη σύγχυση λέγεται ο Ozempic. Ναι. Είναι σκεύασμα το οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας ανά το παγκόσμιο για το διαβήτη τύπου 2. Και ξέρουμε ότι στην πράξη μέσω του τρόπου με τον οποίο δρά υποβοηθά την απώλεια βάρους. Η δραστική του ουσία, με άλλη ονομασία, κυκλοφορεί από την ίδια εταιρεία σε ψηλότερες δοσολογίες και έχει πάρει έγκριση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική για την απώλεια βάρους. Το τώρα, έχουμε αυτό εμείς στην Κύπρο δηλαδή, το δεύτερο σκεύασμα. Προς το παρόν δεν έχει εισαχθεί ακόμη, αλλά ξέρω ότι είναι στα πλάνα της εταιρείας να το εισαγεί στο μέλλον. Ναι. Οπότε υπάρχει σύγχυση όσον αφορά την ονομασία του σκευάσματος στην εμπορική, αν και η δραστική ουσία χρησιμοποιείται, όπως είπαμε, και για απώλεια βάρους, έχει πάρει έγκριση. Το δεύτερο, αυτό που δεν το έχουμε στην Κύπρο. Αυτό που δεν Άρα, το έχουμε. Άρα και τα βιντεάκια που έχουμε από πέρσι εμείς το καλοκαίρι με τις Ozempic, αφού τις είπατε κι εσείς, στις παραλίες που ανταλλάζουν τα κορίτσια μεταξύ τους, τα έχουν προμηθευτεί, είχαμε καταγγελίες και τις δώσαμε κιόλας, ότι και γιατροί, και τη ειδικότητά σας, ενδοκρινολόγοι, δίνουν για απώλεια βάρους αυτά τα σκευάσματα. Υπάρχουν περιστατικά που παίρνουν από φαρμακεία, χωρίς συνταγογράφηση, τις συγκεκριμένες ενέσεις. Τι κακό κάνουν, εάν κάνουν κακό στον οργανισμό τους, έτσι. Okay. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένα σκεύασμα το οποίο έχει συγκεκριμένες ενδείξεις χρήσης, συγκεκριμένες αντενδείξεις και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες ή πανενέργειες. Πρέπει να συνταγογραφείτε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταρχήν είναι σκεύασμα που μόνο με ιατρική συνταγή πρέπει να δίνεται από ιατρούς οι οποίοι γνωρίζουν τη χρήση του. Οπότε μιλούμε για ειδικούς στο διαβήτη, σε άτομα που δουλεύουν με άτομα με παχυσαρκία. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα χρήσης του σκευάσματος υπό παρακολούθηση από ειδικών ιατρό, σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση, για να υποβοηθηθεί έναν άτομο το οποίο έχει ψηλό ρίσκο για διαβήτη, είναι προδιαβητικό, για την απώλεια βάρους. Οπότε δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες. Όντως υπάρχουν ειδικοί γιατροί που το συνταγογραφούν για να υποβοηθηθεί η απώλεια βάρους, αλλά μιλούμε σε άτομα που είναι σημαντικά παχύσαρκα με ψηλό κίνδυνο για παθήσεις όπως ο διαβήτης και τα καρδιακά νοσήματα. Εκεί μπορείς να το δίνεις και να προσέχεις τον ασθενή σου, ενώ να είσαστε σε επικοινωνία. Σε άλλες περιπτώσεις, κανονικά, όταν για παράδειγμα εγώ θέλω να χάσω για παράδειγμα 5 κιλά, πάω στον γιατρό μου, έρχομαι στην κυρία Καδί, είναι ενδοκρινολόγος, γιατρέ, θέλω να χάσω 5 κιλά, είπα μου για τούτες τις ενέσεις. Μπορείς να μου τις γράψεις και να τις γράφει, γιατί υπάρχει αυτό, συμβαίνει, όχι με την κυρία Καδί, γενικά, συμβαίνει αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις που συμβαίνει. Και απλώς θέλω να δούμε εάν υπάρχουν παρενέργειες σε υγεία άτομα που δεν έχουν προδιάθεση για διαβήτη, που δεν είναι διαβητικοί, που δεν έχουν λοιπόν όλα αυτά τα boxes που κάνουμε tick για να μπορούν να παίρνουν αυτό το φάρμακο και την ένεση και την κάνουν χρήση για 2, 3 μήνες, 4 μήνες, όσο πάρει για να χάσουν αυτά τα κιλά. Τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους που ψάχνουν τη λύση σε αυτές τις ενέσεις για απώλεια βάρους? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο σκεύασμα σε καμία του μορφή ή ονομασία δεν έχει διερευνηθεί σε άτομα που είναι απλώς, θέλουν να χάσουν απλώς μερικά κιλά, είναι ελαφρώς υπέρβαρα. Είναι καθαρά σε άτομα που έχουν, όπως είπαμε, σημαντικά προβλήματα λόγω της παχυσαρκίας τους ή είναι διαβητικοί. Οπότε δεν ξέρουμε ούτε καν ποια είναι η ασφάλεια χρήσης του σκευάσματος αυτού σε άτομα που θέλουν να χάσουν 5-6 κιλά. Mm-hmm. Και από την πράξη, μιλώντας με κόσμο, ξέρουμε ότι με τη διακοπή της αγωγής
τα παίρνουν και όλα αυτά επανέρχονται. Βέβαια, και διπλά και τριπλά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε επικοινωνία. Ο ενδοκρινολόγος ως ιδιότητα μπορεί να βοηθήσει, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα που μας λένε, παιδιά, υπάρχουν παχυσαρκά άτομα, τα οποία, ξέρω εγώ, θέλουν να δουν. Ο ενδοκρινολόγος μπορεί με εξετάσεις, με αναλύσεις, να δει ενδεχομένως πώς μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο και στην απώλεια βάρους, κυρία Καδή. Οπωσδήποτε, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι μια πολυθεματική αντιμετώπιση που περιλαμβάνει έναν ειδικό γιατρό, ο οποίος να γνωρίζει τη διαχείριση της παχυσαρκίας, να διερευνά πιθανά δευτεροπαθή αίτια, όπως για παράδειγμα είναι προβλήματα θυροειδούς, προβλήματα παραγωγής κορτιζόλης, να αποκλειστούν αυτά τα αίτια μετά από ιατρική εξέταση, αιματολογικές και άλλες εξετάσεις, και μετά να υπάρχει μια ομαδική προσπάθεια όπου εκτός από διατροφή και άσκηση κάποτε μπορεί να ενδείκνεται και φαρμακευτικά συσκευάσματα. Μάλιστα. Για τον σκοπό αυτό. Μάλιστα. Άρα να πούμε ότι ο ενδοκρινολόγος είναι σπουδαίο το έργο της ειδικότητάς σας, και να μην τους έχουμε ταυτίσει με αυτή την ιστορία. Αυτοί που τα κάνουν ας προβληματιστούν, γιατί από πέρσι τα λέμε, και ευελπιστούμε. Αν τέλος πάντων γίνει κανένα θαύμα και παίρνεις ένα φάρμακο και γίνεσαι όπως θέλεις να γίνεσαι, καλός. Αλλά εντάξει, λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Καδή, προσήλωση στους στόχους με ασφάλεια πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι, κυρία Καδή? Οπωσδήποτε, το πιο σημαντικό πάντοτε σε οποιαδήποτε συνταγογράφηση. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο.